να σταματήσουν να είναι παράρτημα του 9ου Λυκείου Λάρισας, διεκδικούν οι μαθητές της Νοικίας Αγίου Γεωργίου, που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα για τη χρονιά που έρχεται, λόγω στεγαστικού προβλήματος. Σήμερα, γονείς και μαθητές διαμαρτυρήθηκαν έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, αναρτώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν μπορούν τα παιδιά να αισθάνονται απομονωμένα από το υπόλοιπο σχολικό συγκρότημα. Και αυτό γιατί, αν και υπάγονται στο 9ο Λύκειο, η πρώτη τάξη Λυκείου στάλθηκε πέρυσι ως παράρτημα στο 7ο Γυμνάσιο του Αγίου Γεωργίου. Φέτος δημιουργείται, ναι μεν, πρώτη ηλικιακή τάξη όπως λένε, για τους μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίου. Η β' ηλικία ωστόσο μένει στο κενό, όπως και η τάξη της 3ης Λυκείου. Και αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι ουσιαστικά λύκειο στη συνοικία μας, το οποίο όμως δεν πρόκειται να γίνει όσο θα είμαστε εμείς σχολείο. Οπότε θέλουμε να ενταχθούμε. Έχει δημιουργηθεί μια ηλικιακή τάξη, αλφα ηλικιακή τάξη για τα παιδιά της φετινής 3ης γυμνασίου που θα είναι του χρόνου πρώτη ηλικίου και εμείς ως παιδιά της 1ης ηλικίου που αποτελούσαμε ένα χρόνο παράρτημα στο 9ο. Τώρα θέλουμε να ενταχθούμε στη δεύτερη ηλικιακή τάξη του σχολείου, του 7ου γυμνασίου, έτσι ώστε αργότερα να αναγκαστούν να δημιουργήσουν μάλλον λύκειο στη συνοικία μας. Ήταν όλο το χρόνο απομονωμένοι στο σχολείο, δεν είχαμε επαφή καθόλου με παιδιά του λυκείου. Ήμασταν απομονωμένοι γενικά και ζητούμε, πιστεύω, κάτι σωστό. Και πιστεύω ότι θα το διεκδικήσουμε και θα το πάρουμε αυτά που ζητάμε για την ίδρυση ηλικιακών τάξεων, γιατί είμαστε πλέον παράρτημα, είμαστε απομονωμένοι από τα άλλα τα παιδιά. Πλέον δεν συμμετάσχουμε ούτε σε γιορτές ούτε σε εκδηλώσεις του σχολείου. Και γενικά και αθλήματα που κάνουν τα παιδιά δεν μας δέχονται να πάμε στο σχολείο και είμαστε γενικά απομονωμένοι. Γονείς και μαθητές διεκδικούν 4 αίθουσες διδασκαλίας για να λυθεί το πρόβλημα, για φέτος τουλάχιστον, μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή. Δεν υπάρχουν αίθουσες. Στο προφορικό έχει λυθεί το θέμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει λυθεί το κτηριακό.